Λοιπόν, τώρα βέβαια θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και από τα δικά σας, αλλά επειδή το θέμα είναι τώρα θα το μακεδονικό, τα δικά σας εννοώ τα του Υπουργείου σας, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και έχουμε και δύο παιδιά, δύο Έλληνες, οι οποίοι παραμένουν στις φυλακές της Αδριανούπολης, και να δούμε και εκεί τι θα γίνει και την προκλητικότητα όλη του Αιγαίου. Αλλά... Ναι, έχουμε και σημερινή δήλωση αξιωματούχου της Τουρκίας ότι θα ελέγχουν ακόμη και το πέταγμα των πουλιών στο Αιγαίο. Είναι πριν από 10 λεπτά η δήλωση. Ναι. Κλιμακώνουν φραστικά, δεν ξέρουμε πού θα το πάνε και... Εντάξτε, έχουν επιλέξει την ρητορική της έντασης, κάποια στιγμή και την πρακτική της έντασης, με την έννοια ότι είχαν κατεβάσει κάποια καράβια, στα δικά τους βέβαια, χωρικά ύδατα. Για την επιφυλακή λέτε αυτό. Ακριβώς για να δημιουργήσουν μια εικόνα και να εντείνουν αυτό το οποίο επιλέγουν, και μάλιστα εν όψη εκλογών, να αναδείξουν, να εξάρουν το εθνικιστικό στοιχείο στο οποίο ο Ερντογάν πάρα πολύ ποντάρει και πιστεύει ότι μπορεί να το αξιοποιήσει εκλογικά. Βεβαίως, αν με ρωτήσετε, θα σταματήσει με το τέλος των εκλογών αυτή η υπόθεση, θα σας πω θα έχουμε κειμενόμενη ένταση. Διότι αποτελεί μια επιλογή προκειμένου να διαμορφώνεται το πεδίο, όπως πιστεύουν λαθεμένα, ανοιχτό για δίθεν διαπραγματεύσεις. Θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν δίθεν αμφισβητήσεις ή και γκρίζες ζώνες. Αλλά εν τέλει η εκτίμησή μου είναι ότι όλα αυτά τα κάνουν στην προσπάθειά τους να προκαλέσουν κάποια έστω διαπραγμάτευση, κυρίως για να βρεθούν στην ευρύτερη περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ. Εκτιμώ ότι αυτή είναι η στόχευση. Αλλά θα συνεχιστεί αυτή η ρητορική της έντασης, πάντοτε με διακυμάνσεις. Μια που το πιάσαμε από εκεί, να ρωτήσουμε και για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, ποια είναι η εκτίμησή σας. Δηλαδή, θα τους κρατάει τώρα μέχρι τις εκλογές, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία που δεν έχουν καν κατηγορητήριο, γιατί έχει προκύψει και το θέμα των 8 που δεν το θέτει μεν ο ίδιος ο πρόεδρος πολύ ανοιχτά, αλλά όλο το άλλο συνηγορεί στο ότι πάει σε μια λογική ανταλλαγή. Όχι, και κάποια στιγμή, το έθεσαν και πολύ πιο ανοιχτά. Βέβαια, επισήμως, όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός εδώ στην Αθήνα. Αυτό επικαλούμε και εγώ τώρα. Ότι ο Ερντογάν δεν το έχει πει. Επισήμως το έχει. Ναι, απλώς με κάποιες δηλώσεις επίσης μελών της κυβέρνησης Ερντογάν έχει τεθεί το θέμα. Να σας θυμίσω και τη φράση ότι αν υπάρξει αυτό, δηλαδή η ανταλλαγή, θα κάνουν αυτοί και κάποια βήματα προς την δική τους δικαιοσύνη. Όταν μιλάνε για βήματα, είναι προφανές ότι διεμηνήθη από τους αξιωματούχους του Ερντογάν ότι αν μας δώσετε πίσω τους 8, εμείς θα επηρεάσουμε την τουρκική δικαιοσύνη προκειμένου να αφαιθούν ελεύθεροι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε συντεταγμένο κατηγορητήριο. Θα σας πω ότι επιλέγω την διατύπωση. Πρόκειται για ένα δίκαιο, η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά, από την πλευρά της Τουρκίας, και μια δικαιοσύνη η οποία είναι χειραγωγούμενη. Και η συνεχής κράτηση των δύο στρατιωτικών μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά και η ένταξη αυτού του ζητήματος σε αυτή την κλιμάκωση που επιλέγει ο Ερντογάν, την ρητορική αλλά και την πρακτική της έντασης. Και στο χώρο της πρακτικής της έντασης ανήκει αυτή η παρατεταμένη κράτηση των δύο στρατιωτικών μας. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε τις προσπάθειες, τις πιέσεις σε πολλά και πολλαπλά επίπεδα. Και μάλιστα τις επόμενες ημέρες πρόκειται να έρθει στη Βουλή και μια νομοθετική τροπολογία προκειμένου να θεωρηθούν οι στρατιωτικοί μας να τοποθετηθούν ακριβέστερα ως στρατιωτικοί στο εξωτερικό, στην Αλοδαπή και συγκεκριμένα στην Τουρκία. Αυτό θέλει μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία είναι υπόθεση λίγων ημερών, θα γίνει. Αν με ρωτήσετε γιατί το κάνουμε αυτό, το κάνουμε προκειμένου δύο πράγματα να προκύψουν. Το ένα, για να διαμορφωθεί το στοιχείο, αυτό το οποίο επικαλούνται από, εκ του αντιθέτου οι Τούρκοι, της σταθερής κατοικίας, η ελληνική πρεσβεία. Άρα η άρση της προσωρινής κράτησης, της προφυλάκησης, θα πρέπει να υπάρξει και τους αφαιρεί κάθε πρόσχημα, διότι η σταθερή κατοικία θα είναι η πρεσβευτική κατοικία στην οποία θα μένουν. Το δεύτερο, πρόκειται για μια μετάθεση στο εξωτερικό δύο Ελλήνων στρατιωτικών, δηλαδή μελών της εθνικής μας άμυνας, αλλά ταυτόχρονα και στρατιωτικών του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ, μάλιστα. Μάλιστα. Το κομμάτι αυτό θα πακετάρει. Αυτό θα γίνει σύντομα. Γιατί... Πιστεύω ότι μέσα σε 10-15 μέρες θα έχει αντιμετωπιστεί. Τους αφαιρούμε δηλαδή τα επιχειρήματα τώρα. Τα προσχήματα. Όλα, τα προσχήματα, να το πούμε. Τους αφαιρούμε τα προσχήματα για να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω τα παιδιά. Κοιτάξτε,
αυτοί, αν μη τι άλλο, έπρεπε να συνυπολογίσουν, και δεν το λέω μόνο με την νομική αλλά και την πολιτική του διάσταση, το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές είχαν συλλάβει δύο Τούρκους, αν θυμάμαι καλά ήταν στην ευρύτερη περιοχή της Κυλλήνης. Εκρίθησαν από το δικαστήριο. Το ελληνικό δικαστήριο έκρινε ότι έχουν σταθερή κατοικία στην Ελλάδα και ότι δεν πρόκειται να φύγουν, και τους έδωσε την αποφυλάκηση. Ή έχουμε το άλλο περιστατικό, και δείτε τώρα την διαφορά του πολιτισμού του δικαίου. Ο Τούρκος, ο οποίος εισήλθε στις Καστανιές με το αγροτικό μηχάνημα, εκρίθη βεβαίως από το ελληνικό δικαστήριο, τιμωρήθηκε, αλλά αφέθη ελεύθερος και επέστρεψε στην Τουρκία. Αλλά αυτά τώρα δεν είναι δυνατόν να τα υπολογίζει η Τουρκία, με το πρόσθετο δεδομένο ότι κρατάει πάρα πολλούς ξένους, ανάμεσα σε αυτούς και τον Αμερικανό πάστορα, όπου δεν πρόκειται για κάποιον απλό κληρικό μόνον, πρόκειται για έναν κληρικό ο οποίος διαμορφώνει ευρύτερες δυναμικές μέσα στην κοινωνία, και μάλιστα ένας πάστορας ο οποίος έχει τύχει του συστηματικού ενδιαφέροντος του Τραμπ και της Αμερικής προκειμένου να αφαιθεί ελεύθερος. Θυμηθείτε τον συνάδελφό σας Γερμανό, επί πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έμεινε κρατούμενος στις φυλακές. Τώρα κάτι τελευταίο ενδεχομένως για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Φοβάστε για τους 8 που έχουμε εμείς εδώ, γιατί ακούμε και αυτές τις απειλές. Θα τους πακετάρουμε, είναι σαν να μιλάνε για απαγωγή. Ναι, μετά την απόφαση της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία κρίνοντας βάσει του ελληνικού νόμου, του εθνικού μας δικαίου, αλλά και του διεθνούς δικαίου, οι άνθρωποι αυτοί αφέθησαν ελεύθεροι. Και δεν παρεδόθησαν όπως ήθελαν οι Τούρκοι στις τουρκικές αρχές. Δεν το βάζουν κάτω όμως, συνεχώς το... Βεβαίως. Η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, έχει λάβει όλα του τα μέτρα προκειμένου να μένουν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι με κανόνες ασφάλειας και προστασίας. Μάλιστα. Αφήνουμε αυτό, έτσι. Ναι. Πάμε. Μια απλή ερώτηση. Είναι καλή συμφωνία? Εγώ τη θεωρώ εξαιρετικά θετική. Ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα το οποίο μπορούσε να προκύψει. Οι όροι που είχαν τεθεί από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική κυβέρνηση, έχουν εξασφαλιστεί. Και βέβαια έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές, σας το επαναλάβω, και το όνομα κοινής αποδοχής με τον γεωγραφικό προσδιορισμό, και μάλιστα ένα όνομα erga omnes, δηλαδή για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το δεύτερο, η απάλληψη όλων των αλυτρωτικών διατάξεων από το σύνταγμά τους. Και βεβαίως, το τρίτο, το οποίο αναφέρεται και σε αυτά, είναι η αναθεώρηση του συντάγματος που πρέπει να υπάρξει από την πλευρά της Φιρόμ. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει τίποτε άλλο που να κατοχυρώνει, να διασφαλίζει αυτό το οποίο η χώρα μας επεδίωξε από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και να προσθέσω και ένα τέταρτο στοιχείο, το οποίο απαντά σε ανησυχίες ότι αν δοθούν αυτά τι θα γίνει, ή αν δεν δοθούν, στην περίπτωση που έχουν ξεκινήσει οι προενταξιακές διαδικασίες, ιδιαίτερα για την συμμετοχή της Φιρόμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρέπει να σας πω ότι προβλέπεται από τη συμφωνία η γνωστή, με την έκφραση, αιρεσιμότητα, δηλαδή υπάρχει μία αίρεση, ότι αν δεν πληρωθούν, δηλαδή αν δεν προχωρήσει σε αυτές τις ρυθμίσεις η Φιρόμ, δεν θα υπάρξει από την πλευρά της χώρας μας η συμφωνία για να πάρουν μέρος και να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το είπε ο κύριος Στόλτεμπεργκ αυτό σε συνέντευξή του εχθές στο Sky. Ήταν πολύ ξεκάθαρος και είπε πρώτα η λύση και μετά πρόσκληση. Και η συμφωνία προβλέπει αλλαγή συντάγματος, αν κανείς μπορεί να σταχυρολογήσει μέσα από τη συνέντευξη. Μα είναι σαφές, το λέω αυτό, γιατί σε αυτή την αντιπαλότητα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ όχι μόνο των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και άλλων, αναδεικνύεται ως ένα τέτοιο ζήτημα σημαντικό αυτό το οποίο λίγο πριν αναφέρατε και εσείς και εγώ. Επαναλαμβάνω, η αίρεση η οποία υπάρχει, εάν δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, εάν δεν εξασφαλιστούν όλα αυτά τα οποία είπαμε λίγο πριν, δεν θα έχουν τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία, και ακούσαμε και χθες τον Πρωθυπουργό και την άποψή του σχετικά με την αντίθετη στάση και την άρνηση του κυρίου Καμένου για αυτή την συμφωνία. Λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, και το ξέρετε, ότι δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση ο Πρωθυπουργός να φέρει την συμφωνία, αφού δεν συμφωνεί και ο κυβερνητικός εταίρος. Εσείς που ξέρετε και καλά νομικά, να το πω, ναι, απλά έτσι. Ακούω, εξηγήστε μας. Το ακούω αυτό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πρέπει να σας πω, η πολιτική νομιμοποίηση προκύπτει από το γεγονός ότι υφίσταται κυβέρνηση.
Δεν προκύπτει από το γεγονός ότι κάποια μέλη της κυβέρνησης διαφωνούν αναφορικά με την υπάρχουσα συμφωνία και όποια εξέλιξη αυτή θα έχει, θετική θέλω να πιστεύω, μέσα στην πορεία του χρόνου. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει προκύψει από εκλογές. Η συγκρότησή της είναι εξαιρετικά νόμιμη και κατά το Σύνταγμα. Και αναγκάζομαι να επικαλεστώ το Σύνταγμα, διότι με προτρέψατε να θυμηθώ και την αναφορά μου στο δίκαιο. Και εάν πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι η κυβέρνηση αυτή δεν εξασφαλίζει το στοιχείο της πολιτικής παρουσίας με συνοχή, με συγκρότηση, αμφισβητείται. Ας καταθέσει μια πρόταση δυσπιστίας. Που να είναι, έρχεται. Θα έρθει. Εκεί θα κριθεί το όλο ζήτημα. Προηγουμένως ήρθε στο mail μια δήλωση του κυρίου Ραγκούση, η οποία είναι πολύ σκληρή, απευθύνεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, απευθύνεται μόνο στη Νέα Δημοκρατία ή και στο εσωτερικό του κίνημα της αλλαγής? Να διαβάσω μόνο ένα κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό. Σήμερα, λέει ο κ. Ραγκούσης, επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να κερδοσκοπήσει κομματικά σε βάρος της πατρίδας. Ενώ είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία που οδήγησαν στο εθνικό βατελό με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με αποτέλεσμα όλη σχεδόν η φίλη να την έχει αναγνωρίσει ως Μακεδονία, τους κατοίκους της Μακεδόνας και τη γλώσσα τους ως Μακεδονική. Το λέει ο κ. Ραγκούσης, η εθνική και πολιτική αλητεία της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει τέλος. Επιχειρούν αδίστακτα να προκαλέσουν συνθήκες πολιτικής ανομαλίας και στοχεύουν σε έναν νέο εθνικό διχασμό. Ναι, ήταν πολύ σκληρή η δήλωση. Ναι, αξιολογώ τη δήλωση με τον εξής τρόπο. Απευθύνε... Μετά τη δήλωση αυτή, θα σας κάνω την ερώτηση. Το κίνημα αλλαγής δεν έχει πάρει σαφή θέση ακόμα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μία από αυτές τις απόψεις είναι του κ. Ραγκούση, η άλλη του κ. Θοδωράκη. Τι πιστεύω ότι θα γίνει? Είχε χθες πολιτικό συμβούλιο. Ναι, πολιτικό, δεν έβγαλα αποτέλεσμα. Εκτιμώ αναφορικά με τη δήλωση που μου είπατε, δεν την ήξερα από εσάς, την πληροφορήθηκα, ότι ναι, μεν ο κύριος Ραγκούσης απευθύνεται στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα τα μηνύματά του είναι και προς το εσωτερικό του κινήματος αλλαγής, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Διότι συνδέει αυτά τα οποία με χαρακτηρισμούς απευθύνει στη Νέα Δημοκρατία, τα συνδέει με το κρίσιμο θέμα, το οποίο είναι η συμφωνία, η συνθήκη για την επίλυση του Μακεδονικού, του λεγόμενου Μακεδονικού. Αν με ρωτήσετε ποια θα είναι η εξέλιξη, εάν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των μερών που συγκροτούν το κίνημα αλλαγής, εκτιμώ ότι αυτό θα αποτελεί ένα διαλυτικό στοιχείο για την ύπαρξη της Δημοκρατική συμπαράταση. Το είπε ο κύριος Λουβέρδος εχθές, κύριε Κουβέλη. Δηλαδή, δεν σας διακόπτω, αλλά είπε: πασχίζουμε να μην διασπαστούμε. Δηλαδή, κάπως έτσι περιγράφεται προφανώς το κλίμα. Ναι, είναι προφανώς μια ειλικρινής ομολογία από την πλευρά του συγκεκριμένου στελέχους του κινήματος αλλαγής και της Δημοκρατική συμπαράταξη. Ναι. Συνέχισε. Όχι, τίποτα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί το παρακολουθήσαμε εχθές, ας πούμε, και βλέπαμε και τον κύριο Κιγκέρο που βγήκε και έκανε δηλώσεις. Ο κύριος Δανέλης από την άλλη μεριά, με άλλη άποψη. Ναι, δεν θέλω να σας διακόπτω. Αλλά αναφορικά με το προηγούμενο ερώτημά σας για την πολιτική νομιμοποίηση της κυβέρνησης, σας λέω χαρακτηριστικά ότι η συνθήκη, η συμφωνία θα κρυθεί από το κυρίαρχο σώμα της Βουλής των Ελλήνων. Αν προκύψει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τούτο είναι ανεξάρτητο από τις επιμέρους διαφωνίες που μπορεί να καταγράφονται και στο επίπεδο των ΑΝΕΛ, αλλά και στο επίπεδο και των άλλων δυνάμεων. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι η ψήφος δεν καθορίζεται μόνο στη βάση του πολιτικού σχήματος, του κόμματος στο οποίο κάποιος ανήκει. Καθορίζεται με την αυτοτέλειά της, με τη δική της δυναμική μέσα στο κοινοβούλιο. Έτσι μετριέται, έτσι αξιολογείται και έτσι παράγει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, η Ελίνα Υπεθάνη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το κίνημα αλλαγής. Ελίνα, καλημέρα.